καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για τον Απρίλιο του 2024. Καλό μήνα, κρυαράκι μου. Σήμερα θα ρίξουμε με την Prism Tarot. Επίσης, χρόνια πολλά, καλέ μου κρυέ. Και μάλιστα δεν το σκεφτόμουν πιο πριν. Αλλά λάμπεις τόσο πολύ μας σε αυτές τις κάρτες που πραγματικά σκέφτηκα ότι κάτι πολύ καλό συμβαίνει για σένα. Είναι τα γενέθλιά σου, οπότε να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα πολύ πάθος θα υπάρξει στη ζωή σου, πάθος για τα νέα σου σχέδια, πάθος για τα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι, με τις νέες σου ιδέες, αλλά για πολλούς από εσάς βλέπω και πάθος για κάποιο άτομο. Οπότε σίγουρα θα έχουμε κάτι καλό να φέρουμε και να βάλουμε στη ζωή μας, να κάνουμε στη ζωή μας, να ακολουθήσουμε. Βλέπω ότι μπαίνει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια η οποία σε ενθουσιάζει πάρα πολύ από την αρχή. Βλέπω ότι θες να παίξεις μέσα σε αυτή την κατάσταση, αλλά παράλληλα θες να είσαι και αρχηγός. Με λίγα λόγια, είσαι η αρχηγός και ο αρχηγός του παιχνιδιού, ό,τι και να είναι αυτό. Βλέπω ότι για κάποιους έχει να κάνει με σχέδια επαγγελματικά, αλλά και σχέδια προσωπικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Βλέπω οπωσδήποτε ότι η διάθεσή σου θα ανέβει στα ύψη. Σπάνια θα έχεις δει τον εαυτό σου να νιώθει τέτοια εσωτερική δύναμη, τόσο μεγάλο ψυχικό σθένος, τόσο. Πώς να σου πω, τόσο καλή εστίαση, αλλά παράλληλα μία, πώς να το πω, μία αίσθηση going with the flow, δηλαδή το ότι πηγαίνεις με τη ροή παράλληλα, ότι είσαι η αφέντρα και η αφέντρα του, της ζωής σου και του κόσμου σου, ξεκάθαρα να ξέρεις. Λοιπόν, πάθος πάρα πολύ, ενθουσιασμός πάρα πολύ, χαρά πάρα πολύ, πράγματα που θα κάνεις κάθε μέρα. Βλέπω ότι θα είσαι πάρα πολύ δραστήρια και δραστήριος. Βλέπω ότι παράλληλα προσέχεις πάρα πολύ τον εαυτό σου. Δεν παρασύρεσαι, αν και μου ψήνεσαι για περιπέτεια, παράλληλα δεν παρασύρεσαι όπου βλέπεις κίνδυνο ή ξέρεις τέλος πάντων πού να πας πιο προσεκτικά, να στο θέσω απλά. Βλέπω ότι υπάρχει και η λογική της αυτοπιθαρχίας εδώ πέρα. Βλέπω πολύ μεγάλη εξέλιξη, παιδιά, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και έχετε βγάλει και 3 οχτάρια, οπότε καταλαβαίνω ότι θα ασχοληθείτε με κάτι που θα παίξει ρόλο για εσάς για ένα αρκετά καλό χρονικό διάστημα. Για τον καθένα σου λέω, είναι κάτι διαφορετικό. Για κάποιον είναι ένα project, για κάποιον είναι μια φάση εσωτερικής δύναμης, δηλαδή σε τελείως ψυχικό επίπεδο. Για κάποιον άλλον είναι κάτι πιο συναισθηματικό, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε και ένα άτομο, για να λέμε τα σικα σικα και τη σκάφη σκάφη, για πολλούς μάλιστα. Δηλαδή θεωρώ ότι η μισή, μάλλον μέσα σε αυτή την τη διαδικασία θα βρείτε και μια πολύ ενδιαφέρουσα αλληλεπίδραση. Θα τα πάτε πάρα πολύ καλά με ένα άτομο, είτε είναι ένα άτομο που συνεργάζεστε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε είναι ένα άτομο που δημιουργείται μια πιο συναισθηματική επαφή, φιλική ή και ερωτική. Μου βγάζει, για να λέμε την αλήθεια, πολύ την ερωτική επαφή, οπότε κρυέ, έχει το νου ότι παίζει κάτι να παίξει μέσα στον Απρίλιο του 2024. Προφανώς και φυσικά κάποιοι από εσάς ήδη μιλάτε με αυτό το άτομο. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μια νέα αλληλεπίδραση, μια νέα γνωριμία με ένα άτομο πάρα πολύ γοητευτικό, με ένα άτομο που ξέρει να χρησιμοποιεί τον λόγο του, είναι κοινωνικά μορφωμένος, θα σου έλεγα, μέχρι ένα επίπεδο, ξέρει να δημιουργεί ενθουσιασμό, ξέρει να ξυπνάει μέσα μας ενέργειες οι οποίες μας κάνουν να θέλουμε να κάνουμε πράγματα, να αρπάξουμε τον τράγο από τα κέρατα. Βλέπω έτσι ένα πολύ γοητευτικό άτομο και ξαναλέω, ακόμα και δεν υπάρχει αυτό το άτομο στη ζωή σου αυτή τη στιγμή, ποτέ μιλες ποτέ, από τις πρώτες μέρες του Απριλίου, δηλαδή μέχρι και 8, 9, 10 Απριλίου, βλέπω ότι το πιο πιθανό είναι να υπάρξει αυτό το άτομο γύρω σου. Δεν σου λέω ότι ντε και καλά και με τη μία θα χωθεί και θα γίνεται ένα, αλλά βλέπω σίγουρα ένα άτομο πολύ πολύ ενθουσιώδες που σου αρέσει και με βάση τα που βλέπω του αρέσεις και εκείνου. Γιατί παρακάτω φαίνεται ότι ακόμα και αυτό εξελίσσεται για εσάς που είναι πιο ερωτικό. Το πάθος σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει στη ζωή σας, είτε υπάρχει ένα άλλο άτομο είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση θα νιώθετε απολύτως πλήρης, σε κάθε περίπτωση θα νιώθετε η αρχηγή του κόσμου, οι άρχοντες και οι αρχόντισσες όλου του κόσμου. Τίποτα δεν μπορεί να σας σταματήσει με την ενέργεια που έχετε βγάλει. Υπάρχει ψυχικό σθένος, υπάρχει τεράστια ψυχική δύναμη, υπάρχει μεγάλη ικανότητα και υπάρχει και η λογική του flexibility, δηλαδή της προσαρμογής στις καταστάσεις. Βγάζεις και φαντασία. Δεν είναι ότι
θα μπλοκάρεις και θα βρεχικυκλώσεις αν κάτι δεν πάει ακριβώς όπως το θες. Δεν θα το δεις σαν εμπόδιο, θα το δεις σαν ένα λόγο να βρεις μια άλλη οδό. Ακριβώς γιατί είσαι σε φάση εξερεύνησης, αλλά παράλληλα θες να κάνεις και το καλύτερο δυνατό. Είσαι σαν ένας κατακτητής, μια κατακτήτρια, ένας αρχηγός, ένας στρατιλάτης που μπαίνει σε άγνωστα εδάφη. Χωρίς φόβο, καθόλου φόβο, μόνο με περιέργεια. Τι θα βρω εγώ εδώ μέσα, τι θα βρω σε αυτή την επόμενη, ας πούμε, φάση ζωής, γιατί για πολλούς φαίνεται ότι εδώ πέρα, σας είπα και πριν, αυτό θα είναι μια φάση μες την οποία μπαίνετε. Έχετε βγάλει τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο, αυτό που θα κάνετε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τις συνιστώσεις της ζωής σας, είναι κάτι το οποίο θα πάρετε μαζί σας, θα δουλέψετε πάνω σε αυτό στο μέλλον. Και μάλιστα στην πορεία, δηλαδή προς τέλος Απρίλη, βλέπω ότι αρχίζετε και βλέπετε τα πράγματα πιο πρακτικά, πιο μεθοδικά. Σας ενδιαφέρει περισσότερο το να γίνεται σωστά μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Να γίνεται λοιπόν σωστά μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, με βάση όμως το σχεδιασμό που έχει συμβεί πιο πριν, με έναν πάρα πολύ χαλαρό τρόπο, με ένα πολύ, πώς να σου πω, φλούρε παιδί μου, δηλαδή flexible και πάλι, γιατί δεν μου έρχεται πάλι αυτή η λέξη στα ελληνικά. Εν τω μεταξύ μου λέει μια κοπέλα της προάλλες ότι γιατί δεν τα λες, ξέρω εγώ, αγγλικά αυτά που κολλάω, αφού κολλάω πώς θα το πω ελληνικά, δεν μου έρχεται τώρα, προσαρμοστικότητα, υπάρχει πάρα πολύ προσαρμοστικότητα εδώ πέρα. Υπάρχει πάρα πολύ η ανθεκτικότητα, μπαίνεις σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή τη φάση με όραμα, με διάθεση, να το ζήσεις, είτε είναι, ξαναλέω, κάτι ερωτικό, είτε είναι κάτι πιο πρακτικό, κάποιο άλλο τύπο, ας πούμε, νέα αρχή που κάνετε, κάτι άλλο που φέρνετε στη ζωή σας, κάτι άλλο που σας κάνει να ενθουσιαστείτε και να αφοσιωθείτε σε αυτό και να εστιάσετε σε αυτό και να δώσετε ενέργεια σε αυτό και να φανταστείτε γι' αυτό και να ενθουσιαστείτε γι' αυτό. Σου λέω, είναι ενεργειάρα αυτό που έχεις βγάλει εδώ πέρα. Και με τα τρία οχτάρια για κάποιους είναι και καρμικούτσικο, με την καλή έννοια. Εντάξει, ότι είναι κάτι, ένας κύκλος ζωής σημαντικός, ας σου πω. Ένας κύκλος ζωής που θα περιέχει και μαθήματα. Ή ένας κύκλος ζωής που με κάποιο τρόπο επαναλαμβάνεις. Λοιπόν, πάρα πολύ δυναμική η ενέργειά σου μέσα στον Απρίλιο του 2024. Βλέπω ότι θα καταφέρεις πράγματα, βλέπω ότι θα έχεις επιτυχίες σε αυτά που κάνεις. Αλλά βλέπω κάτι πολύ συγκεκριμένο που σου έχει τραβήξει την προσοχή. Δεν κάθεσαι δηλαδή εδώ πέρα να μου μιλήσεις. Δεν μου λες το σπίτι όλα καλά. Δηλαδή, άμα σε ρωτήσω μέσα στον Απρίλιο πώς πάνε τα πράγματα, κρυέ, δεν θα μου πεις το σπίτι όλα καλά, η δουλειά όλα καλά. Κάνουμε και καμιά βόλτα. Δηλαδή, τα πράγματα εδώ δεν είναι βαρετά. Εδώ εσύ τώρα έχεις μια καύλα. Εντάξει, είναι κάτι που σου αρέσει πολύ εδώ πέρα. Λοιπόν, έχεις μια εστίαση. Σου βγαίνει κάπου το πάθος. Έχεις πάθος για αυτό που κάνεις. Οπότε, όταν θα σε ρωτήσω, κρύα, πώς πάει ο Απρίλιος, καλά, θα μου πεις, καλά, Λένα, να σου πω κάτι, ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, που μου δίνει αυτή την πτυχή και αυτή την πτυχή και με μαθαίνει να κάνω αυτό και βλέπω ότι ενδυναμώνομαι μέσα από αυτό και βλέπω πόσο καλά τα καταφέρνω και βλέπω πόσο ικανή και ικανός είμαι και καμιά φορά είναι πολύ δύσκολα, αλλά έχω στομάχι, ρε, έχω κάνει στομάχι, μου λες, και όλο βλέπω, μου λες, ότι πηγαίνει και καλύτερα και καλύτερα και καλύτερα. Αυτό είναι κάτι που θα σε ακολουθήσει, θα το αγαπήσεις, θα το κρατήσεις δίπλα σου, θα πάτε χέρι-χέρι. Είναι κάτι που έρχεται να προσαρμοστεί στον κόσμο σου. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω? Είναι δυσήμαντο, δηλαδή δεν είναι ότι απλά θα περάσει ένα πολύ ωραίο μήνα. Δεν είναι απλά ότι θα αποδείξεις τον εαυτό σου ποιος ή ποια πραγματικά είσαι, γιατί μένεις εστιασμένη στους στόχους σου με έναν τρόπο που μπορείς παράλληλα να το διασκεδάζεις. Μένεις πιστής στον εαυτό σου και πιστός την ώρα που μπορείς παράλληλα να μην είσαι δογματοποιημένη και δογματοποιημένος, αλλά να εξερευνείς τον εαυτό σου. Ενώ παράλληλα είσαι πιστή και πιστός στο ήθος σου, στο χαρακτήρα σου, σε 2-3 πράγματα που όχι έχεις επιλέξει, σε έχουν επιλέξει επί της ουσίας. Εντάξει, αλλά βλέπω πραγματικά ότι
είστε σε πολύ υψηλή δόνηση. Οπότε, πώς να σου πω, διοχετεύετε στον κόσμο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα θετικά σας στοιχεία, τα θετικά σας χαρακτηριστικά, γίνεστε avant-garde, είστε αυτοί που θα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πηγαίνουν στους ανθρώπους και θα τους λένε «Ρε, δεν βλέπεις το δρόμο ότι είναι ανοιχτός, δεν βλέπεις ότι μπορείς να πας παντού, δεν βλέπεις την ελευθερία, είσαι ικανή και ικανός για όλα». Δηλαδή, εσύ θα δίνεις κίνητρο στους άλλους ανθρώπους, εσένα θα βλέπουν σαν φωτεινό παράδειγμα. Το καταλαβαίνεις γιατί ψυχολογία μιλάμε. Δεν με ενδιαφέρει πόσο σκατά νιώθεις αυτή τη στιγμή. Να είσαι έτοιμη και, και έτοιμος για αυτό το πολύ σφοδρό χτύπημα δυναμικότητας. Να πούμε που θα σκάσεις τη ζωάρα σου. Βλέπω ότι κάτι καινούριο, καινούριο. Δεν μου το δείχνει ακριβώς καινούριο, για κάποιους βεβαίως είναι καινούριο. Έρχεται να προσαρμοστεί στη ζωή σου. Έρχεται να χτιστεί πάνω στα θεμέλια που ήδη υπάρχουν. Και τα θεμέλια αυτά, η γαματότητα είναι ότι είναι κυρίως ψυχικά. Είναι κυρίως το πόσο δυνατή είναι η καρδιά σου. Το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη που μπορείς να διαθέσεις στον κόσμο και στον εαυτό σου. Το πόσο γερό στομάχι έχεις κάνει. Αυτά είναι τα θεμέλια σου. Δεν είναι το πόσα λεφτά έχεις βγάλει και τι έχεις μάθει εδώ πέρα. Γιατί δεν πας με βάση αυτό που έχεις μάθει. Πας με βάση αυτό που πας να μάθεις. Δηλαδή πας με βάση την περιέργεια. Την εξερεύνηση. Το είναι στο χέρι μου να γίνει όπως θέλει, όπως είναι να γίνει. Αλλά πώς θα γίνει, για να δω. Για να το ψάξω λίγο. Απέξουμε ρε παιδί μου λίγο. Να δοκιμάσουμε και λίγο. Αυτό θα πηγαίνει. Αυτό το χρωματάκι θα πηγαίνει. Αυτό το χρωματάκι. Αυτό το χρωματάκι θα πηγαίνει. Ας το διασκεδάσουμε παράλληλα. Ας μην δογματοποιηθούμε. Έτσι ήταν πριν, έτσι τα έκανα πριν. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, ελπίζω να καταλαβαίνετε παιδιά. Πάντως να ξέρετε είναι φοβερό το ρίξιμό σας. Είναι, μη σου πω, ανώτερο και από αυτό που σου περιγράφω τόση ώρα. Με πονάει το κεφάλι μου από το πόσο υψηλή συχνότητα. Με την καλή έννοια με πονάει το κεφάλι μου. Όχι με πονάει το τύπου θέλω ντεπών. Με έναν άλλο τρόπο που δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι ακραία υψηλή η συχνότητα που έχεις βγάλει και σου ταιριάζει κάργα. Παράλληλα στο τέλος του 10 έβγαλες και το 4 of Lighting που είναι το 4 of Wands, σου λέω κάτι πάρα πάρα πολύ καλό γίνεται και σε συναισθηματικό ερωτικό επίπεδο, κάτι που έρχεται για να μείνει κοντά σου, έρχεται για να μείνει στο σπίτι σου, στην πραγματικότητά σου, πάνω στο θεμέλιό σου και μπορεί ξαναλέω να είναι μια αλληλεπίδραση, μια επαφή ερωτική, μια καινούργια σχέση που μέσα στον Απρίλιο θα εξελίσσεται σχεδόν μόνη της και εσύ παράλληλα την ώρα που είσαι φτιαγμένη και φτιαγμένος, ενθουσιασμένη και ενθουσιασμένος με αυτό που θα συμβαίνει, παράλληλα θα σε και πιστεί και πιστός απέναντι στον εαυτό σου σε όλα τα επίπεδα και εκεί που δείχνεις τον ενθουσιασμό σου και εκεί που δεν το δείχνεις, σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω διαφορετικά. Λοιπόν, οπότε και νέα πράγματα που μπαίνουν και καθίστανται στη ζωή σου, αλλά και νέοι άνθρωποι με τη μορφή της ερωτικής αλληλεπίδρασης, αλλά και με τη μορφή παιδιά πολλές φορές. Και για κάποιους έτσι θα είναι. Για ένα 20% βλέπω εδώ πέρα μία κολλητή και ένα κολλητό. Έναν άνθρωπο που θα μείνει πολύ καιρό μαζί σου, δίπλα σου, στη ζωή σου, που θα φάτε. Όχι, πώς το λένε, θα πιείτε νερό και αλάτι. Τελείως. Οπότε, ακόμα και αυτό να ξέρεις ότι είναι κάτι πάρα πάρα. Όχι να ξέρεις, το ξέρεις, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ θετικό και είναι γενικότερα μια περίοδος η οποία θα αναβαθμιστείς, θα ανέβεις πιο ψηλά. Θα φτάσεις πιο κοντά στην θέωση. Εντάξει, υπάρχει απογείωση ξεκάθαρη στο τσάρτ σου. Εντάξει, χρόνια πολλά και πάλι, κρυαράκι μου, καλό μήνα! Και πάλι μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Δες ζώδιο, οροσκόπα αλλά και σελήνη για να έχεις περισσότερη πληροφορία και... Φιλάκια πολλά, τα λέμε σύντομα. Bye!